Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Γίνανε αναβαθμίσεις, firmware updates, λόγω του ότι ήρθε το DJI Mavic 4 Pro. Σήμερα θα δείξουμε για το DJI RC 2. Έγινε άλλο ένα firmware update εχθές, το οποίο εντάξει λέει μέσα τα κλασικά βελτιώσεις και τα λοιπά, όπως μας τα λέει η DJI συνήθως, αλλά έχουν βάλει και κάτι καινούριο, το οποίο δεν είναι κάτι το φοβερό, αλλά για να περνάει η ώρα μας όταν ο καιρός είναι χάλια, όπως εγώ βιώνω τις τελευταίες δύο μέρες, είναι μια χαρά. Αυτό λοιπόν που προσθέσανε είναι το simulator στο DJI RC 2. Δηλαδή πλέον μπορούμε να ανοίξουμε το simulator και να προπονηθούμε με αυτό, με το ανάλογο drone που υποστηρίζει. Όπως βλέπετε εδώ, έχω ήδη βλέπετε δηλαδή από την αρχή την οθόνη του DJI RC 2 και πάνω δεξιά έχω πραγματοποιήσει όλες τις αναβαθμίσεις, φυσικά DJI Fly 1.17 και το τελευταίο firmware για το RC 2. Πάνω δεξιά λοιπόν βλέπετε που γράφει DJI Simulator. Αν το πατήσω, μπαίνουμε μέσα στο DJI Simulator. Αυτό είναι κάτι καινούριο. Για να το σκεφτείτε έτσι απλά, είναι ένα πρόγραμμα, ένα σαν παιχνίδι θα έλεγα, αλλά simulator, δηλαδή κάνει προσομοίωση των δυνατοτήτων του drone για να μπορούμε εμείς να προπονηθούμε όταν δεν μπορούμε να πάμε έξω. Ξεκινάει λοιπόν, Welcome DJI Simulator, εντάξει, και Enter Flight Tutorial. Αν πάμε μέσα λοιπόν, θα μας ξεκινήσει, μπορούμε αυτά σιγά σιγά τα βλέπουμε και τα περνάμε. Σου λέει βάλτε στο Cine Mode. Εγώ εντωμεταξύ θα βγάλω, γιατί δεν έχω βάλει ακόμα τα αστικάκια, θα βάλω λίγο τα αστικάκια για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτά που λέει. Μας λέει ακριβώς και μας περιγράφει ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε. Βλέπετε εδώ τώρα λέει να ξεκινήσουμε το drone, τους έλικες, και κάνουμε προς τα μέσα τους έλικες και ξεκινάει. Είναι κανονικά, κανονικά. Ready to take off. Για να κάνουμε take off τον αριστερό μοχλό απάνω. Το βελάκι το ακολουθούμε μέχρι να γίνει ok. Έγινε ok. Ωραία. Λέει να το πάμε μπροστά τώρα. Είναι ό,τι πρέπει για κάποιον ο οποίος δεν έχει ξαναπετάξει ποτέ να κάνει μια δοκιμή με αυτό, για να οικειοποιηθεί λίγο τους χειρισμούς. Βλέπετε λέει να το πάμε πλάγια. Είναι μια ωραία προσθήκη θα έλεγα, είναι μια ωραία προσθήκη. Προς το παρόν από ό,τι βλέπω έχει για μοντέλο το Mavic 4 Pro, αλλά οι χειρισμοί όπως το έχουμε πει και σε όλα τα βίντεο που κάνουμε είναι ακριβώς οι ίδιοι, λέει να στρίψουμε, είναι ακριβώς οι ίδιοι σε όλα τα drone, είτε είναι Mini, είτε είναι Mavic, είτε είναι Air, δεν αλλάζει κάτι. Εκεί που αλλάζει είναι στο Avata, το οποίο είναι FPV βέβαια, είναι διαφορετική τελείως κατηγορία. Κάνουμε λιγάκι όλες τις κινήσεις που μας λέει. Θέλω να φτάσω λίγο στο σημείο που κάνεις πτήση. Κοιτάξτε, με έχει βάλει μέσα. Είναι σαν να είμαι στον drone. Pay attention, λέει διάφορα. Εδώ σου λέει πού να προσέχεις τους αισθητήρες. Αν είναι κόκκινο, σου λέει δεν. Και τώρα μετά σε βάζει μέσα και σου λέει είμαστε τώρα στην οθόνη. Σαν να είμαστε μέσα και σου λέει παίρνα μέσα από τους κύκλους αυτούς. Για προπόνηση. Και έτσι προπονείσαι. Αυτό είναι η πρώτη πτήση ας πούμε. Φυσικά έχει και άλλες αποστολές, οι οποίες όμως από ό,τι παρατήρησα δεν έχουν προσθεθεί ακόμα. Προφανώς είναι ακόμα στο σημείο development. Θα το αλλάξω από cine mode και θα το βάλω normal mode. Βλέπετε αλλάζουν κατευθείαν όλα σαν να είμαστε στον πραγματικό κόσμο. Και λέει εδώ πέρασε στη βασική εκπαίδευση και λέει πάμε λέει να μάθουμε να παίρνεις φωτογραφίες. Πάμε εδώ. Μπροστά, ακολουθούμε τις οδηγίες. Σταματάμε και adjust the camera λέει με το αριστερό και να το πάμε προς τα πάνω για να πάρουμε τη φωτογραφία. Press the button. Είναι ένα tutorial που συνδυάζεται μαζί και με το simulator. Πώς γράφουμε βίντεο, πατώντας το αριστερό. Πώς σταματάμε το βίντεο ή μάλλον πώς το... Ναι, το μπέρδεψα εδώ πέρα λίγο. Πώς το σταματάμε τώρα. Ακριβώς ό,τι κάνουμε και στην πραγματικότητα. Και στο τέλος σου λέει πάτα και κράτα το return to home για να γυρίσει το drone από εκεί
που απογειωθήκαμε. Τώρα θα γυρίσουμε και θα πάμε λίγο έξω να σας δείξω. Είναι πολύ ενδιαφέρον και κυρίως σε περίπτωση που, όπως σας είπα και στην αρχή, δεν έχει καλό καιρό έξω και δεν θέλουμε να ξεχάσουμε τους χειρισμούς μας κτλ. Είναι ακριβώς όπως στην πραγματική ζωή. Μέχρι και τους αισθητήρες έχουν βάλει να κάνουν τον χαρακτηριστικό ήχο. Πολύ ωραία, φτάσαμε. Completed. Και τώρα σου λέει practice more ή return to fly to DJI Fly. Εγώ θα πω practice more και βλέπετε εδώ απευθείας, αν πάω εδώ και πατήσω, όπως κάνουμε και κανονικά, απογειώθηκε κανονικά. Φεύγω απάνω και μπορώ, κατεβάζω την κάμερα, όλα με το χειριστήριο RC2. Και όπως βλέπετε μπορώ να προπονήσω τις κινήσεις μου, ή π.χ. να κάνουμε ένα top down, ξέρω εγώ. Πάω εδώ και πάω εδώ και πάω εδώ και προπονούμε το top down με αριστερόστροφη κίνηση. Φυσικά είναι λίγο ιδανικές συνθήκες που επικρατούν σε αυτό εδώ πέρα, γιατί δεν έχει αέρα, δεν έχει τίποτα. Αν πάμε πάνω αριστερά που έχει ένα σαν παύση, έχει exit, retrieve aircraft και switch view. Αν πάω στο switch view, τότε μας το δείχνει τον drone απ' έξω. Switch view και μας πάει πάλι μέσα, retrieve aircraft και exit. Αν πάμε retrieved aircraft, τότε βλέπετε ότι μας το έφερε στην αρχή. Και αν πάω πάλι εδώ και πατήσω exit, μας βγάζει πίσω. Λοιπόν, αυτό είναι που σας έλεγα. Βλέπετε ότι έχει το beginner, έχει από κάτω και άλλες πίστες, οι οποίες όμως γράφει coming soon. Οπότε, προς το παρόν, περιμένουμε. Θα έρθουν κι άλλα, άρα περιμένουμε κι άλλες αναβαθμίσεις. Και απ' έξω η πρώτη σελίδα του simulator είναι αυτή. Επίσης έχει, όπως βλέπετε κάτω, basic courses, δηλαδή οι βασικές λειτουργίες, και μετά έχει να κάνεις και άλλα πράγματα όπως να πετάξεις κτλ. Αλλά προς το παρόν έχει μόνο μία πίστα και είναι αυτή η πίστα που δείξαμε στην πόλη, υποτίθεται. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο.